Coach, καλησπέρα. Ένα παιχνίδι το οποίο ήρθατε να το διεκδικήσετε. Ίσως τα λάθη ήταν αυτό που σας κόστησε. Νομίζω, όχι νομίζω, είναι τα περισσότερα λάθη που έχει κάνει η ομάδα σας σε ένα παιχνίδι τη φετινή σεζόν. Σίγουρα, 24 λάθη είναι πολλά. Είχαμε 14 από το πρώτο ημίχρονο. Δώσαμε την ευκαιρία στον Κεραυνό να βάλει εύκολα καλάθια στον εφηβιασμό, να πάρουν αυτοεπίθεση οι παίχτες, και στο δεύτερο ημίχρονο βάλανε και τα σουτ 3 πόντων. 28 πόντους από λάθη σίγουρα είναι πάρα πολύ σε ένα παιχνίδι που 73 πόντους έβαλε η αντίπαλη ομάδα. Δεν ήμασταν καλοί στο παιχνίδι, λίγα κέρδισε ο Κεραυνός και προχωράμε. 73 έβαλε ο Κεραυνός, εσείς βάλατε μόνο 57 και είναι η δεύτερη φορά εδώ στο Στρόβολο που πετυχαίνετε τόσο χαμηλό νούμερο. Είναι κάτι που σας ανησυχεί, είναι κάτι που θα πρέπει να διορθώσετε και ξέρετε πώς να το διορθώσετε άμεσα? Εντάξει, άμα είναι στο Στρόβολο που βάζουμε τους 53, δεν έχει άλλο παιχνίδι στο Στρόβολο. Στην έδρα μας είμαστε καλύτερη επιθετική ομάδα και ελπίζω ότι ο Σάββατο θα παίξουμε τον τελικό των τελικών και νομίζω θα είμαστε έτοιμοι. Νομίζω και συγκινητική παρουσία και του κόσμου. Θέλω να πείτε κάτι για τον κόσμο. Τι περιμένετε το Σάββατο να γίνει στο Κήτιο? Ο κόσμος στους τελικούς ήταν δίπλα μας και εντός και εκτός. Στις εντός έδρας νίκες αυτός μας έσπρωξε. Περιμένουμε ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση το Σάββατο, έτσι ώστε να μας δώσει την έξτρα όθηση για να πάρουμε την νίκη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.